Παρακολουθούμε το δεξί χέρι Ερντογάν να βάζει όλα τα ζητήματα στο τραπέζι και για να μιλάει για μια μοιρασιά κατά τη δική του τουλάχιστον ανάγνωση. Πρώτα απ' όλα θέλω να πούμε ότι η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα, το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του Ερντογάν σήμερα, πάντα δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, παντού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θέλει μοιρασιά με δικούς της χάρτες. Αυτό τουλάχιστον λέει τελευταία και θέτει φυσικά, όπως είπες και εσύ, όλα τα θέματα στο τραπέζι. Αιγαίο, Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο, μειονότητα, μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη δηλαδή, την οποία πλέον αποκαλούν εδώ στην Τουρκία τουρκική. Τζαμί στην Αθήνα και επίσης και τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Μπαίνει και αυτή και όλα τα παραπάνω θέματα μπαίνουν μέσα σε ένα παζάρι, θα λέγαμε. Και μέχρι όμως να γίνουν αυτά, αυτό που διαμήνυσε και πάλι ο Ιμπραχήμ Καλίν είναι ότι εμείς συνεχίζουμε γεωτρήσεις, συνεχίζουμε έρευνες στη Μεσόγειο και μάλιστα επιδιώκουμε και νέες συμφωνίες τύπου Λιβύης. Δηλαδή το φωνάζει κιόλας, θα λέγαμε, Στέλλα, εδώ στη γειτονιά, στις χώρες γύρω, την Αίγυπτο κυρίως, αλλά και τις άλλες χώρες και το Ισραήλ, ότι εμείς, αν θέλετε, μπορούμε να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία. Είναι διακαής πόθος αυτή τη στιγμή, προκειμένου να έχει μια ισχυρότερη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θέτει, όπως λοιπόν βλέπουμε, ουσιαστικά η Άγκυρα τι κάνει, θέτει αυτή τη στιγμή το πλαίσιο του διαλόγου. Να πω και βέβαια στην ελληνική πλευρά, να δούμε πώς απαντάει σε αυτόν τον εν εξελίξει, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η Άγκυρα, διάλογο, και αν εκεί υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο διαλόγου ή συζητείται πάνω στο τουρκικό πλαίσιο, θα λέγαμε, του διαλόγου που θέτει η Άγκυρα. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.